Τον 10ο χρόνο του Τροϊκού πολέμου, ο Αγαμέμνων, βασιλιάς των Μυκηνών και αρχιστράτηγος των Ελλήνων, υποχρεώθηκε από τον Θεό Απόλλωνα να αφήσει ελεύθερη μια εχμάλωτή του, τη Χρυσιείδα. Ο Αγαμέμνων τότε διέταξε αλαζονικά τον Αχιλλέα να του παραδώσει, παρά τη θέλησή του, μια δική του εχμάλωτη, την Βρυσιείδα. Οργισμένος ο ήρωας, ο πρώτος των Ελλήνων, αποσύρθηκε από τις μάχες, οπότε οι Τρώες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του, πέρασαν στην αντεπίθεση. Τα παρακάλια του μετανιωμένου Αγαμέμνονα δεν μπόρεσαν να ημερέψουν τον Αχιλλέα, που επέστρεψε τελικά στη μάχη μόνο όταν ο Έκτορας σκότωσε τον αγαπημένο του φίλο, τον Πάτροκλο. Από αυτόν τον μύθο είναι το θέμα της πρώτης τραγωδίας που βλέπει ο Δημόδωρος. Είναι μια ιστορία που την ξέρει πολύ καλά, αφού είναι δανεισμένη από την Ιλιάδα του Ομήρου. «Μα πατέρα, δεν έπρεπε κανονικά να είναι μαζί με το Φίνικα και ο Οδυσσέας με τον Αίαντα?» «Δηλαδή όπως είναι στο έπος? Μα δεν παίζουν την Ιλιάδα τώρα, Δημόδωρε, όπως το έγραψε ο Ιωφών το δείχνουν. Αυτός δείχνει το μύθο αλλιώς, όπως ταιριάζει στο έργο του.» «Ωραία τα λέει ο Γεροφίνικας, ε, Δημόδωρε?» «Είναι τέλειος ο θείος.» «Αστέρι ο Κλεόφαντος. Καλά τα λέει, αλλά αυτός ο Αχιλλέας πού να ακούσει κανέναν. Είμαι περίεργη να τον δω πώς παίζει τη Βρυσιείδα. Ξέρεις τι μου είπε η Ρόδυλα προχτές? Πως θα έπρεπε, λέει, τη Βρυσιείδα να την υποδίεται γυναίκα και όχι άντρας υποκριτή. Άκουσον, άκουσον.» «Περίεργα πράγματα που σκέφτονται τα παιδιά μερικές φορές, ε? Και μετά τι, μήπως να παίζουν οι υποκριτές χωρίς προσωπείο?» Έρχεται ο χορός. «Αγαμένος ο χώρας, παρακολουθείς τα λόγια, Δημόδωρε? Δεν σε δυσκολεύει η διάλεκτος?» «Όχι πολύ. Κάτι έμαθα από το διθύραμβο.» «Δεν βρίσκεις ότι είναι καλύτερη η πάροδος του Ιωφώντα σήμερα από τις προηγούμενες μέρες, χόρηβε?» «Λες να του τη σκάρωσε ο πατέρας του τη σημερινή?» «Έλα τώρα, αυτά είναι κακίες του Αριστοφάνη.» «Και τα κοστούμια φαίνονται ολοκένουργια, απευθείας από το χέρι του σκευοποιού, όχι νοικιασμένα.» «Εγώ πάντως, αν ήμουνα ο Αχιλλέας, θα έπαιρνα το στρατό μου και θα γύριζα πίσω στην Ελλάδα.» «Και μετά τι έπωσε, τραγουδούσε ο Όμηρος, βρε Δημόδωρε, τη φυγή του Αχιλλέα από την Τρία?» «Άσε, άσε.»